Κύριε Τζίμα. Τελικά το ΝΑΤΟ από ό,τι αποδεικνύεται δεν είναι και παράγοντα σταθερότητα. Γι' αυτό σας κοίταξα μόλις είπε το ΝΑΤΟ η κυρία Καελή. Αλλά και από την άλλη... Μας το ΝΑΤΟ υπάκουσε αλλά και από την άλλη να σας πω και την αλήθεια του ότι θεωρείται η κυβέρνηση στις ελίτ πλέον του ΝΑΤΟΙΚΟΥ σχηματισμού, ούτε και αυτό δείχνει να αποτελεί κάποιον επιπρόσθετο παράγοντα σταθερότητα. Κοιτάξτε, για να μιλήσουμε σοβαρά, η πραγματικότητα είναι ότι η εμπλοκή σε ένα ένα-ένα παιχνίδι ανταγωνισμού και σχεδιασμού που ξετυλίγεται στην περιοχή έχει τέτοιες επικίνδυνες προεκτάσεις, τις οποίες λογικό είναι να φοβίζουν τον ελληνικό λαό. Και κατά τη γνώμη μας, το σίγουρο είναι ότι χωρίς τη δική του εμπλοκή, χωρίς τη δική του συμμετοχή, χωρίς τη δική του αντίσταση, ας το πούμε έτσι, σε αυτούς τους σχεδιασμούς που μετέχει ενεργά και η κυβέρνηση, αλλά και τα άλλα κόμματα, ανεξάρτητα από αποχρώσεις στις κατευθύνσεις, δεν μπορούν να προστατευτούν ούτε τα λαϊκά συμφέροντα, ούτε τα κυριαρχικά συμφέροντα της χώρας κτλ. Κατά τη γνώμη μας, το συγκεκριμένο θέμα, το οποίο είναι ένα ακόμα θέμα, ένας ακόμα κρίκος στην αλυσίδα των διευθετήσεων που έχει αναλάβει η κυβέρνηση στην περιοχή. Θυμίζουμε ότι πριν λίγο καιρό ψηφίστηκε η Συμφωνία των Πρεσπών, η οποία προβλέπεται ως μοντέλο και για τις υπόλοιπες διευθετήσεις. Ανησυχία πρέπει να προκαλούν στους τηλεθεατές μας που μας ακούν αυτή τη στιγμή και πρέπει να αποτελέσουν και κριτήριο ψήφου στις επερχόμενες εκλογές. Ευχαριστώ, κύριε Τζίμα. Πάλι ένας μεγάλο επιχειρηματίας, δεν βλέπουμε να φοβήθηκε πολύ τη δίκαιη ανάπτυξη της κυβέρνησης που έρχεται. Τη δίκαιη ανάπτυξη, σωστό. Γιατί είναι και ένα ερώτημα, ας το πούμε, είναι και μια κίνηση που, αν θέλετε, αποτυπώνει και τελικά ποιες είναι και οι γενικές κατευθύνσεις της πολιτικής του κυβερνώντος κόμματος που θα ακολουθήσει το επόμενο διάστημα. Από εκεί και πέρα, ξέρετε, επιχειρηματικοί σχηματισμοί κατά περίοδους μπορούν να στηρίζουν, να συντάσσονται με κάποια κόμματα με το ένα ή το άλλο κόσμο. Κατά τη γνώμη μας, ο κόσμος που ακούει, ένας κόσμος που αισθάνθηκε αριστερός, που πίστεψε σε μια φιλολαϊκή πολιτική που μπορούσε να εφαρμοστεί, να βγάλει τα συμπεράσματά του και να πορευτεί τις επόμενες μέρες συμπορευόμενος, θα έλεγα, με το ΚΚΕ που έχει αποδείξει σταθερά την κατεύθυνσή του, τις θέσεις του και τις πολιτικές του. Τώρα από εκεί και πέρα ένα άσχολο έτσι 10 δευτερόλεπτα για αυτό που ακούστηκε. Και η ίδια η κυβέρνηση βέβαια διατηρεί τις 56 φοροαπαλλαγές των εφοπλιστών. Για εθελοντική φορολογία μιλάει. Θέλω να πω, δηλαδή, δεν βλέπουμε να φορολογούνται και πολύ ιδιαίτερα.